μας έδωσε ο Θεός μια ζωντανή ελπίδα μέσα μας. Πιστεύατε δηλαδή, στο Θεό πριν? Δεν πιστεύαμε. Δεν πιστεύατε? Πού να πιστέψουμε? Με δύο πιστόλια κυκλοφορούσε ο σύζυγός μου. Αν πίστευε, δεν θα κυκλοφορούσε με δύο. Του έλεγα, Σπύρο μου, τι θα το χρειαστεί τώρα αυτό το ένα το πιστόλι? Το ένα ήταν αυτόματο και το άλλο ρεβόλβερ. Πώς μπορούν να συμβαίνουν ορισμένα πράγματα τα οποία είναι. Πίστευτε, γίνονται. Πλησιάζουν τα όρια. Έρχεται και σε βρίσκει ο αναστημένος Κύριος για τον οποίο τώρα γιορτάζουμε την Ανάσταση. Στη δικιά μας την οικογένεια ήρθε ο Ιησούς Χριστός και έφερε Ανάσταση. Και όχι Ανάσταση μόνο μια φορά το χρόνο. Ανάσταση μέσα μας. Όπου και να βρεθούμε, είμαστε πια. Για εσάς τώρα είναι μια εκπομπή. Για εμάς είναι πραγματικότητα. Πώς είμαστε 30 όμως χρόνια μαζί. Ήρθε κάποιος. Όλη μια ολόκληρη ζωή. Ήμασταν, εργαζόμασταν και πρώτη φορά μαζί στην ίδια εταιρεία. Είμαι λογίστρια, group accountant, και ο σύζυγός μου είχε μια εταιρεία εκτυπώσεων. Και ήρθε ένας πελάτης, ένας απλός πελάτης. Εμείς είμαστε στον κόσμο μας. 30 χρόνια πριν έγινε αυτό. Ήρθε παρήγγειλε ο άνθρωπος μια φίσα να τυπώσει, μια χριστιανική μάλιστα φίσα, και ο σύζυγός μου του λέει, άμα είναι χριστιανική θα σου δώσω, λέει, και έκπτωση για να του βάλει και καπέλο πάνω, γιατί έβαζε και τέτοια. Και καπέλο. Βέβαια. Για τον τζόγο. Για τον τζόγο. Και αυτός όμως, αυτός είχε κάτι μέσα του που δεν μπορεί να το κρύψεις. Αυτό που έχεις μέσα σου, αυτό που έρχεται μέσα σου, είναι ο αναστημένος Ιησούς. Και μας μίλησε για την αγάπη του Θεού και δεν το πιστεύαμε. Λέμε τώρα, έλα, θρησκευτικά, αυτά είναι για τις γριούλες, για τα παιδάκια, και καλύτερα να μην πω και για ποιους άλλους. Μα έτσι και πολλά ερωτηματικά. Άσε τα πολλά τα ερωτηματικά. Αλλά εκείνο που έγινε, αυτός μας λέει, αν έχετε ένα πρόβλημα, πάτε στο δημιουργό σας. Πού να τον βρούμε? Εμείς δεν τον ξέραμε, μόνο ήταν στον τύπο. Δεν είχε μπει μέσα στην καρδιά. Ήταν μέσα στις ταυτότητές μας, ήταν στα διαβατήριά μας, ήταν στις εκδηλώσεις μας, στις χριστιανικές, αλλά δεν είχε γίνει βίωμα στη ζωή μας. Μας συνέστησε τον Κύριο και λέει, πηγαίνετε. Ούτε μας είπε, ακολουθήστε μου, ούτε αλλάξετε τη θρησκεία σας, γιατί ένας είναι ο Χριστός. Απλώς λέει, επικαλεστείτε τον και εκείνος λέει, θα σας σώσει. Και μετά, κλείνω το δωμάτιο μου, τότε διευθύνω σύμβουλος. Κλείνω το δωμάτιο, το γραφείο, λέω την ιδιαίτερα που είχα, λέω, κρατήστε τα τηλέφωνα. Και είχα μάλιστα και μια ετοιμάσει μια λίστα να ρωτήσω, γιατί αυτός μου λέει, πάνε ρώτησε, αν υπάρχει και είναι ζωντανός θα σε μιλήσει, αν δεν υπάρχει άστο. Εντάξει, λέω, επειδή το DNA μέσα είναι το DNA του ρίσκου, λέω, αυτό θα το παίξω. Μα τι την έννοια. Τζόγκο το είδε. Και εκείνο το είδατε σαν τζόγκο. Πολύ σχολή δηλαδή. Αλλά βλέπω ένα κάτι το περίεργο, ότι ενώ βέβαια υπάρχει, ας πούμε, από μέσα μας αυτές οι ερωτήσεις, αυτό, ας πούμε, ο χυδαίος τρόπος να πλησιάσει κανείς το Θεό, ο Θεός δεν το κοίταξε αυτό. Κοίταξε, αν μπορώ να πω, ο πατέρας κοίταξε το γιο του που πλήρωσε τις αμαρτίες όλων μας. Για σκεφτείτε όμως, μια τέτοια ζωή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται το μόχθο της γυναίκας του και τα χρήματα της δουλειάς της τα παίζει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, που κυκλοφορεί με όπλα, με παράνομους που παίζουν με ανθρώπους που πουλάνε τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους για μια ζαριά ή για ένα χαρτί. Που έχει πιάσει πάνω. Ένας άνθρωπος φτάνει σε ένα σημείο προβληματισμού, λέει, πιστεύω στο Θεό και αυτός είναι που με βάζει σιγά σιγά στον δρόμο το σωστό. Όχι ότι οι άνθρωποι τώρα αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των ακραίων θεοσεβούμενων. Είναι άνθρωποι φυσιολογικοί. Και έτσι μας θέλει ο Θεός. Απαλλαγμένοι. Κύριε Παπαδάκη, να σου πω λίγο έτσι δύο λεπτά για την εμπειρία. Και έτσι που έκλεισα το δωμάτιο, ετοίμασα τη λίστα, όλα αυτά τα ερωτηματικά. Ερωτηματικά, παραδείγματος χάρη, εφόσον ο Θεός είναι παντοδύναμος, και όπως είπε και αυτός ο φίλος, ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, πώς είναι δυνατόν να είναι παντοδύναμος να αγαπάει τον άνθρωπο? Αυτή 50-55 εκατομμύρια έχασε η ανθρωπότητα στον πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό το AIDS, παιδάκια καθυστερημένα γεννιούνται, ερωτηματικά πολλά. Πολλά προβληματισμοί και τα. Και ετοίμασα αυτή τη λίστα και ήμουν έτοιμος μάλιστα με αυτή την να ρωτήσω και να φέρω, αν μπορώ να το πω, σε κάποια δύσκολη θέση το Θεό να μου απαντήσει αυτά τα πράγματα. Γιατί νόμιζα ήμουν και κάποιος. Έτσι λοιπόν τα καταφέρατε. Λοιπόν, μόλις πάω εκεί, ας πούμε στο αυτό, και λέω, εάν υπάρχεις, λέω, ο Γρηγόρης λέει ότι υπάρχεις. Εάν υπάρχεις, θέλω να με μιλήσεις, θέλω να με απαντήσεις. Και εκείνη τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, κύριε Παπαγιάννη, τι έγινε? Αγαπητοί ακροατές, αισθάνομαι μια δύναμη, μια κυρευστοποίηση της αγάπης του Θεού. Έπεσα κάτω, άρχισα να κλαίω και να ζητάω συγγνώμη και λέω, εγώ χυδαίος, ο βρωμιάρης,
μπροστά στον Άγιο Θεό, μπροστά στην αγάπη του Θεού, να φέρω να πάω να μιλήσω έτσι. Ο χαρτοπαίκτης. Ο χαρτοπαίκτης. Ο χειρότερος. Ο απέσιος. Ζητώ συγγνώμη, συγχώρησέ με. Λυπήσουμε, λέω. Λυπήσουμε. Δώσ' μου ζωή. Και εκείνη την ώρα ένα καινούριο άνθρωπο. Ξαναγεννήθηκε. Έτσι. Ξαναγεννηθήκαμε. Τα παιδιά, ένα καινούριο πατέρα. Ένα καινούριο πατέρα. Και όχι μόνο αυτό. Δεν θα βρισκόταν τα παιδιά μα αυτή τη στιγμή εδώ που είναι τώρα επιστήμονε. Και όχι μόνο αυτό. Και έχουν, α πούμε, μια θέση στην κοινωνία. Μια απάντηση. Γιατί αποφασίσατε να μιλήσετε? Γιατί είχα μια απορία. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτή τη συγκλονιστική και τραγική εμπειρία. Γιατί θέλουν να τη βγάλουν προς τα έξω? Γιατί θέλουν να τη μοιραστούν μαζί μας? Τώρα το κατάλαβα γιατί. Υπάρχει ελπίδα. Γιατί μη είπαμε πριν για θαύματα. Τα θαύματα είμαστε εμείς, κινητά θαύματα. Ο κάθε ένας που θα δεχτεί τον Χριστό μέσα δεν είναι μόνο για τους χαρτοπαίκτες. Ο Χριστός δεν είναι μόνο για τους χαρτοπαίκτες. Ο Χριστός είναι για οποιονδήποτε έχει. Όποιος λέει, επικαλεστεί, το όνομά του θα σωθεί. Σωζόμαστε παντελώς. Έχω την εντύπωση ότι ο Λόγος του Θεού σήμερα, αν θεωρηθεί κήρυγμα αυτό, είναι πολύ. Πολύ πιο ουσιαστικός από κάποιες άλλες στιγμές, από κάποιους υποκριτές. Ήθελα να προσθέσω και το εξής, το οποίο είναι σημαντικό. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, δεν καυχόμεθα στον εαυτό μας, καυχόμεθα σε εκείνον που σταυρώθηκε για μας. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, κύριε Παπαδά, κύριε Παπαγιάννη, αγαπητοί ακροατέ. Πολλές φορές οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν λάθη. Αυτή τη στιγμή ο Θεός δεν φταίει για ορισμένα πράγματα που γίνονται. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Ο Θεός έστειλε το γιο του, πέθανε απάνω στο Σταυρό, πέθανε για τις αμαρτίες μας. Και έτσι που διαβάζαμε το Ευαγγέλιο, λέει και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Ζει ο Θεός και ειδικά θέλω να δώσω ελπίδα σε αυτούς που είναι τοξικομανείς. Είναι μια συγκλονιστική. Είναι μια συγκλονιστική. Ζωγαδόροι, άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Οι οικογένειες που υποφέρουν. Πηγαίνετε στο Θεό, ζητήστε την αγάπη του Θεού, ζητήστε βοήθεια από τον Κύριο. Κάτι... Ο Θεός, όπως έδωσε στη Φανούλα και σε μένα και στην οικογένεια, θα δώσει και σε εσάς. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Και κάτι άλλο, ξέρετε και κάτι λέει ένα πολύ ωραίο που μου αρέσει μέσα. Με αρέσει να διαβάζω το Ευαγγέλιο και στα πλάκια, αλλά γιατί πιο πολύ τα αγγλικά μας παρά τα ελληνικά. Βλέπω, λέει, μια ανεκλάλητη χαρά. Εμείς με το Σπύρο θα φύγουμε από αυτή την εκπομπή, αλλά στον δρόμο θα είμαστε πιασμένοι χέρι-χέρι και θα λέμε αυτό το θαύμα έγινε σε εμάς. Ανεκλάλητη, ένδοξη χαρά. Και μια ελπίδα η οποία μπορεί να μπει και στα ελληνικά τα σπίτια και όποιος υποφέρει. Απλώς φωνάζει στον Ιησού Χριστό και όχι μόνο για αυτή τη ζωή. Μας υποσχέθηκε και αιώνια ζωή, γιατί είπαμε το Χριστός ανέστη πριν. Αν ο Χριστός αναστήθηκε, ανασταίνονται και οι υπόλοιποι. Φέρατε και μας συγκινήσατε. Μας συγκινήσατε όπως μας συγκίνησε και το ζεύγος με τα Κινητακίδη, ο Σπύρος και η Φανή. Για να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε εδώ μαζί. Τους θεωρούμε πια φίλους μας, γιατί μας άνοιξαν την ψυχή τους, την καρδιά τους. Είναι δύο γλυκύτατοι άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε που αποφασίσατε να δημοσιοποιήσετε αυτή την. Προσωπική σας ιστορία. Την εμπειρία που είχατε. Συνήθως το αποφεύγουν να το κάνουν, να το κουκουλώνουν, δεν θέλουν, φοβούνται. Καλυπτόμεθα και λέμε αδυναμίες και λοιπά. Μπορούμε να δώσουμε και τα δικά μας τηλέφωνα, αν θέλουν ορισμένοι. Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις, γιατί μας έχουν πλησιάσει άνθρωποι που είχαν πολύ κοντά στην αυτοκτονία. Και μιλήσαμε, τους μιλήσαμε με την ελπίδα και απεσοβήθησαν. Έτσι λοιπόν, να η αρθμή τηλεφώνων. Αν θέλετε να γνωρίσετε από κοντά το ζεύγος Μητακίδη, μέχρι εκείνο το σημείο μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορούσε με κουμπούρια και έμπαινε σε παράνομα στέγια για να παίξει ζάρια, βλέποντας συναλλαγές μπροστά του, ο σύζυγος να πουλάει τη σύζυγο για μια βραδιά και όλα αυτά για μια ζαριά, ή ο σύζυγος ή ο πατέρας να πουλάει την κόρη, γιατί αυτά μου λέγε ο Σπύρος Μητακίδης, ότι τα έχει δει με τα μάτια του. Αν θέλετε λοιπόν να έχετε μια συνάντηση μαζί τους, να η αριθμή τηλεφώνων. Έχουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής, μπορείτε να μας πάρετε, είναι το 210-60-25-629, 630 και 631 και το φάξ μας που είναι το 210-60-25-822. Σπύρο, Φανή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Που μας εμπιστευτήκατε και ήρθατε να μιλήσετε πάρα σήμερα. Πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ήταν τιμή για μας να σας γνωρίσουμε. Και τρία εγγόνια. Να χαιρόσετε τα παιδάκια σας και τα εγγονάκια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και εκτός στούντιο και εκτός τηλεοράσεως. Θα χαρώ πολύ να πιούμε.